Καλής. Δυνατή παλιά του Τσουκάλη. Ο Τσιμπίνης θα προλάβει και θα γυρίσει την μπάλα για τον Μίλος. Το σούτ από τον Μίλος. Η μπάλα θα φύγει όμως πολύ out. Καρασαβίδης κρατάει την μπάλα. Μια ατομική ενέργεια από τον Καρασαβίδη. Πάντα Καρασαβίδης. Τελικά αφήνει για τον Πατσινίλα. Αλλάζει πολύ ωραία ο Καρασαβίδης με τον Πατσινίλα. Δεν μπορεί όμως να πλασάρει τον Μιχαήλ που διώχνει και απομακρύνει τελικά ο Νασιάκος. Κάτσε μπαφ στο τρίτο κόρνερ για τον Απόλλωνα. Μέσα στην περιοχή της Λάρισας η μπάλα. Διώχνει ο Αγορογιάννης. Η σέντρα από τον Κολιτσιδάκη εκεί που είναι ο Τσιμπίνης. Και κάνει το λάθος ο Τσιμπίνης. Έρχεται ο Κάτσεμπαχ. Δεν μπορεί ούτε ο Μπατσινίλας. Η μπάλα θα φύγει out. Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Γεύτοβιτς εκτελεί το κόρνερ. Γίνεται κεφαλιά από τον Κολιτσιδάκη. Νέα κεφαλιά από τον Κολιτσιδάκη. Ο Μπατσινίλας δεν μπορεί. Τσιμπίνης εκεί ελέγχει και αφήνει στον Μιχαήλ. Μίλος τώρα για τη Λάρισα. Η παλιά του Μίλος είναι για τον Τσουκάλη. Βγαίνει ο Μιχαήλοφ. Τσουκάλης και Μιχαήλοφ τελικά θα προλάβει και θα γυρίσει την μπάλα ο Τσουκάλης, αλλά out. Με τον Ντασίλβα στην αντεπίθεση Λάρισα. Ντασίλβα δεν τροφοδοτεί τον Πέτκοφ, αλλά κρατάει την μπάλα ο Ντασίλβα. Πέφτει και τον Ποζαπαλίδη. Μίλος τώρα έτοιμος για το σούτ. Ο Μίλος η μπάλα θα κοντράρει και στο δοκάρι του Μιχαήλοφ. Χάνεται η πιο καλή ευκαιρία για τη Λάρισα. Κάτσε μπαχ, εκτελεί το φάουλ μέσα στην περιοχή. Μπάλα περνάει από τον Κολιτσιδάκη. Από πολύ κοντά ο Ράμος θα σουτάρει και θα χαθεί ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ράμος. Παλιά του για τον Καρασαβίδη και αυτός για τον Κάτσεμπαχ που αφήνει για τον Πατσινίλα. Πατσινίλας έτοιμος για το σούτο, πραγματοποιεί, μπάλα κοντράρι και είναι το γκολ για τον Απόλλωνα στην ενέργεια αυτή του Πατσινίλα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μπάλα φτάνει στον Πατσινίλα ο οποίος σουτάρει, μπάλα κοντράρι στο Τσιμπίνι και καταλήγει στα δίχτυα του Μιχαήλ για να γίνει στο 77ο λεπτό του Απόλλων Λάρισα 1-0. Κόστα τον γκολ το οποίο πέτυχες χρεώνεται σε σένα ή στον Τσιμπίνι με στον οποίο χτύπησε η μπάλα για άλλαξε πορεία. Κοίτα, οπωσδήποτε σε μένα χρεώνεται, διότι μπάλα από τα πόδια μου έφυγε, εντάξει, άλλαξε πορεία. Τα χρεώνεται σε μένα, τι να πω, εντάξει. Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει τυχερό τον γκολ. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Το γκολ είναι τυχερό, μπορώ να πω, αλλά μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλα γκολ και δεν πήγαμε.